Μια μεγάλη γιορτή των τεχνών, με θέατρο, μουσική, χορό, εικαστικά, αλλά και παραστάσεις για παιδιά. Θα πραγματοποιηθεί και φέτος σε 66 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι 140 εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, προϋπολογισμού 2.230.000 ευρώ, εντάσσονται στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Στην ουσία, αυτό το οποίο κάνει αυτό το πρόγραμμα είναι να φέρνει πολύ κοντά τη σύγχρονη δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά, με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία. Τα πνευματικά δικαιώματα δηλαδή είναι στους δημιουργούς, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ίδια παράσταση μπορούν να την διαχειριστούν εκείνοι έτσι όπως κρίνουν. Οι εκδηλώσεις που ξεκινούν στις 15 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δημιουργούν συνθήκες απασχόλησης για περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Την οργανωτική ευθύνη έχει αναλάβει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπεις να απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα δράσεις που χρησιμοποιούν ως σκηνικό ιερούς τόπους, ναούς, κάστρα, μουσεία, για να απλώσουν σύγχρονες ιδέες. Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο για την είσοδο σε κάθε αρχαιολογικό χώρο όπου υπάρχει.